Λοιπόν, η ροή βγήκε όξο. Εντάξει, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, όταν παίζει η ελληνική ομάδα, εντάξει, μπορεί η ολλανδική ομάδα και υπάρχει η Ευρώπη, ας πούμε, κτλ. Φεύγουμε έξω από το πρόγραμμα. Στη Θεσσαλονίκη μόνο ο ΠΑΟΚ παίζει στην Ευρώπη. Οι άλλοι παίζουν άλλες κατηγορίες, είναι σε άλλα επίπεδα. Οπότε για τον ΠΑΟΚ, γιατί ακούγεται και αυτό. Να λέει τον ΠΑΟΚ, τα κάνει καλά. Ο ΠΑΟΚ παίζει Ευρώπη. Τι να κάνουμε. Παίξτε κι εσείς Ευρώπη, να διακόψουμε τη ροή του προγράμματος και να πάμε σε άλλα θέματα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, μεγάλο 1-1 του ΠΑΟΚ μέσα στην Άγιαξ. Ο ΠΑΟΚ ωφελήθηκε, εκμεταλλεύτηκε αυτό που λέγαμε πριν από το μάτς, τη λακαμία, την κουλτούρα, την κακή, την αμυντική της αντιπάλου ομάδος και γενικότερα του Ολλανδικού πρωταθλήματος και γενικότερα της Ολλανδικής φιλοσοφίας. Δεν υπάρχει παγκοσμίως, δεν νομίζω να υπάρχει παγκοσμίως ομάδα όπου να έχει αριστερό μπακ με 1,93 μέτρα σάντιμετ ύψος. Αυτή ήταν του Άγιαξ. Και με τον Κασιέρα που δεν γυρνούσε σχεδόν ποτέ πίσω, υπήρχε μια δεξιά πτέρυγα του Άγιαξ, η οποία ήταν λουκούμι για τον ΠΑΟΚ, του Τζαλμά να τη χτυπήσει από εκεί. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι παίζοντας το παιχνίδι αμήνομαι στα 45 μέτρα, στα 40 μέτρα, και έχω εντοπίσει πού πονάει ο αντίπαλος. Βλέπω ότι πονάει στην αριστερή του πλευρά, γιατί έχει τρία στοιχεία τα οποία είναι για ανάλυση. Δηλαδή έχει ένα αριστερό μπακ 1,93 ο οποίος είναι αργός, δεν μπορεί να στρίψει και παίζει εκεί ο δικός μας ο Τζαλμάλ, ο οποίος είναι γρήγορος, είναι διεισδυτικός και στο μεγάλο χώρο μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, οι φίλοι του Τζαβέλα θα στέλνουν τα μηνύματα με ονοματεπώνυμο σήμερα. Δεύτερον, ο Κασιέρα που ήταν σαν αριστερός εξτρέμ από την πλευρά του Ντάιξ δεν είχε μαρκαρίσματα. Οπότε ο ΠΑΟΚ βρήκε ανοιχτό από εκεί τον αντίπαλο και το χτύπησε στο μεγάλο χώρο. Να πω επίσης ότι δεν ξέρω αν ήταν εντολή του Ίβιτς ή αν το είδε ο Χαρίσης σαν παίκτης αυτό. Ντουμπλάρανε, φορτώσανε εκείνη την πλευρά στα περισσότερα λεπτά από τα 90 οι παίκτες του ΠΑΟΚ και δημιουργήσανε τις περισσότερες καταστάσεις από εκεί την πτέρυγα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε, εμένα δική μου τοποθέτηση είναι τα κεφαλαία γράμματα, ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός της αφέλειας του αντιπάλου όσον αφορά την αδύνατη του την πλευρά αμυντικά. Δεύτερον, έχουμε μια τετράδα στην άμυνα του Άγιαξ η οποία μπορεί να δώσει γκολ και στην Τούμπα. Εκτός από τον Ντέτε που είναι ψιλοκαλός αλλά τρυπιέται εύκολα και αυτός, ο Ντάιξ τρυπιέται εύκολα και δύο center back που δεν είναι καλύτεροι από τον Τζαβέλα και τον Κρέσπο ή από τον Βαρέλα και τον Τζαβέλα ή από τον Κρέσπο και τον Βαρέλα, υπάρχουν θέματα εκεί στην τετράδα της άμυνας του αντιπάλου. Τώρα είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί που τον φοβόμουνα στα center back, ένας από τους δύο στόπερ, ο Τζαβέλας, κάλυψε και τις αδυναμίες του Κρέσπο. Δηλαδή ο Τζαβέλας σήμερα έκρυψε και τις όποιες αδυναμίες του Κρέσπο. Εγώ είμαι παλικάρι, δεν μασάω τα λόγια μου στην κριτική. Εγώ τον Τζαβέλα τον κριτικάρω για τον παλιό χαρακτήρα του. Όταν παίζει καλά και όταν είναι καλά, τώρα στέλνει ένας, λέει γύρισε τον κόλο, λέει στον κόλο, σαν χλαμάρες. Πολύ καλός, κάλυψε, επαναλαμβάνω, και τις αδυναμίες του Κρέσπο. Δεύτερον, τρίτον μάλλον, εκείνο το οποίο είδα είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το match από τα χαφ που πήρε στις μεταγραφές δεν πήρε απολύτως τίποτα. Και εξηγούμε. Ο Χαρίσης έτρεχε για δυο, γι' αυτό κόλωσε στο τρέξιμο και βγήκε στο 72ο λεπτό. Πότε βγήκε? Στο 70ο λεπτό. Έφαγε και την. Πώς τη λένε, αλλά περισσότερο τον είδα να κουράζεται. Έτρεξε για δύο. Μάλλον. Οι δύο τρέξαν για τρεις, γιατί βάζουν και τον Τζίμιροτ. Ο Τζίμιροτ και ο Χαρίσης με τον Τζαβέλα και τον Τζαλμά είναι οι MVP του ΠΑΟΚ.
Δηλαδή, ο Τζίμι Ροτ και ο Χαρίσης, ο οποίος γύρισε και αμυντικά πολύ καλά σήμερα, καλύψανε το άλλο πρόβλημα του Σακχόφ. Με άλλα λόγια, για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, ο Τζαβέλας έπαιξε για δυο και ο Τζίμι Ροτ με το Χαρίση παίξανε για τρεις και φάγανε λάχανο στο μαρκάρισμα. Μια πολύ καλή τριάδα στα χαφ. Τον Γκλασέν, τον δεκάρι, τον περιόρισαν πάρα πολύ ο Τζίμι Ροτ και ο Χαρίσης τον Φάντερνεκ, με το Σακόβ να είναι στον κόσμο του. Εάν δεν έμπαινε και ο Τζιόλης, η οποία είναι η τρίτη επιλογή, η περσινή, να κλείσει και τον αέρα, γιατί αυτοί πηγαίνανε από τις πλευρές και σεντράρανε, από την Overblatt και σεντράρανε, ήρθε ο Τζιόλης ανάμεσα στον Τζαβέλα και στον Κρέσπο να κλείσει και τον αέρα. Το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, το 1-1. Η διαιτησία ήταν πολύ καλή. Ο διαιτής ήταν πάρα πολύ καλός. Υπάρχει μια αμφιβολία για να ακυρωθεί γκολ του Άγιαξ. Αν ήταν ή δεν ήταν offside. Αν ο Λέοβατς κάλυπτε τον σκόρερ. Δεν βγάζω άκρη. Το θεωρώ αμφισβητούμενο. Άσε να διαμαρτύρονται οι Αγιαξίτες. Εντάξει. Τελειώνει το θέμα εδώ. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να τραβήξει μέσα στην Τούμπα ψηλά αυτούς τους δυο τους μπακ και να χτυπήσει με τον Ροντρίγκες και τον Τζαλμάν στο μεγάλο χώρο. Δεν χρειάζεται να παίξει ο ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, κι ας είναι μες στην Τούμπα. Το 1-1 είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Το 1-1 είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Και αν το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ σωστά, πιστεύω στην κόντρα επίθεση θα κάνει γκολ. Και πιστεύω να πάρει από τα χαφ του περισσότερα πράγματα. Δηλαδή σήμερα, εάν ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερα χαφ, γιατί ο Χαρίσης έκανε συγκλονιστικό παιχνίδι και ο Τζίμι Ροτ, ο τρίτος δεν μας βγήκε, ο Σακόφ, και ο Τζιόλης όταν μπήκε περισσότερο για να κρατήσει τον αέρα του αντιπάλου. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Ροντρίγκες και τον Τζαλμάλ, ο οποίος μπορεί να διεμβολήσει και να πέσει και στα center back επάνω και στους πλαγίους τον Τέτε και τον Τράιξ για να τους διαλύσουν. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε είναι τον Ντόλμπερκ. Αυτό το στρακιπού, το πολύ ωραίο αγοράκι αυτό, το οποίο όσες κοπέλες το είδανε θα πρέπει να εξεταστιαστήκανε στα 19 του, ένας κούκλος, τον είδες, φοβερός. Έχει όλα τα εχέγγυα και όλα τα στοιχεία ενός σεντερφόρ για να κάνει μεγάλη καριέρα σε καλύτερη ομάδα από τον Άγιαξ. Βλέπω δηλαδή, έτσι όπως τον είδα σήμερα στα 19 του, να βελτιώνεται, να παίρνει περισσότερες εμπειρίες, έχει και τρίπλα, έχει και ταχύτητα και εκτέλεση και κορμί. Είναι φοβερός. Αυτόν θα πρέπει να τον προσέξουν πάρα πολύ στην Τούμπα και είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος, ο νούμερο ένα κίνδυνος για τη ρεβάνς. Δηλαδή εκεί ο πιο δυνατός παίκτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση επιθετικά είναι αυτός, και το δεκάρι του ο Γκλασέν, ο οποίος είναι εύκολο στο γκολ, κάνει πέρσι 14 γκολ σε 39 μάτς, έχει δύο ποδάρια, μπορεί να πλευροκοπήσει, μπορεί να μπαίνει κάθετα κτλ. Και εγώ δύο. Δύο πόδια έχεις εσύ, ο Σανκαρία έχει τρία. Πολύ κακός ο Βαντεντέκ, πώς το λένε αυτός ο εσωτερικός μέσος, και πολύ κακός και ο Εγκάζη. Και εκεί φαίνεται και ο προπονητής ότι δεν το είδε, ο δικός τους. Δεν είδε δύο πράγματα. Το ένα είδε, δεν είδε ότι η δεξιά του πλευρά, η αριστερή του πλευρά έμπαινε μέσα ο κάθε πικραμένος, και εφόσον ο ΠΑΟΚ είχε παίκτες με ταχύτητα και διείσδυση θα έπρεπε να τον προσέξει. Καλά έκανε και δεν τον πρόσεξε. Και το άλλο ήταν ότι δεν του βγαίνει ο Εγκάζη απέναντι σε ένα μέτριο μπακ που είναι ο Λέοβατς. Δεν είχε κάποιον παίκτη άλλο να χτυπήσει από εκεί, δεν το είδε. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν το είδε. Με συμπληρώνει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας ότι και το εξάρι, ναι, και το εξάρι που είχε το δοκάρι ο Ρίντερβαλ είναι εξαιρετικός. Εξαροστόπερο πιο πολύ, με ένα 80 φεύγα στον Μπόι, καλός παίκτης, και έρχεται από πίσω επικίνδυνα. Περισσότερο όμως κρατάει τα μπόσικα να μαζεύει
τον Ντέτε και τον Ντράικ στις λακαμίες όταν ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά. Τζαλμά, Τζαβέλα, Τζίμι Ροθ, χαρίζεις πολύ καλή. Κλάος πίεσε, κράτησε και μοίρασε σωστά. Γλύκος ασταθής στην αρχή. Ο Γλύκος φταίει στον γκολ που βάζει και το ακυρώνει ο διαιτητής. Για καλή του τύχη. Μετά όμως ήταν όντως πολύ καλός. Ο Πάο κέρδισε επίσης πάρα πολλά φάουλ και μονομαχίες. Αυτό δείχνει καλή τεχνική και τοποθετήσεις. Τέλος, άψογη διαιτησία. Σωστό. Έπαθα πλάκα από Άγιαξ, Ντόλμπερτ, παιχταράς όντως. Και επίσης το δεξί του μπακ, καλό. Όχι το Κουρσούμι. Ναι, ο Τέτε. Όχι το Κουρσούμι, το 1-93. Ήβιτς πολύ καλός τακτικά. Ο Ήβιτς ήταν πάρα πολύ καλός τακτικά, όντως. Καλά έκανε και έβαλε τον Τζιόλι στη θέση του Χαρίση. Νομίζω ότι θα χωρούσε ο Μιστακίδης στη θέση του Σακχόφ και να μείνει μέσα ο Ροντρίγκες. Και επίσης, κρίνοντας τον Ήβιτς, και επίσης, και τελειώνω με αυτό γιατί θα πάμε σε διάλειμμα, δεν έχω από κάτι άλλο, και επίσης έχω ενστάσεις για την τρίτη αλλαγή του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, είμαστε στο 90 και έχουν την μπάλα οι αντιπάλοι, που λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Έχω μέσα τον Τζαβέλα, έχω τον Κρέσπο, οι οποίοι δεν είναι και οι πιο ψηλοί στόπερ στον κόσμο. Αυτοί παίζουν με πλευροκόπηση, έχω τον Τζιόλι που έχει κλείσει εκεί και θα δεχτώ τουλάχιστον δύο σέντρες, δύο γιώματα. Ρε φίλε, τρία λεπτά είναι. Τι θα σου κάνει ο Κουλούρης, το 1-2? Μπορεί να στο κάνει, εντάξει. Αλλά τι είναι πιο επικίνδυνο, τι είναι πιο εφικτό, να πάω κρατήσω το 1 ή να το κάνω 1-2 μέσα εκεί, με αντιπάλους καλύτερους κτλ. Βάλ το Μαλεζά ρε φίλε, βάλ το Μαλεζά ρε φιλαράκι. Εκεί ανάμεσα σε Κρέσπο, Τζαβέλα και Τζιόλι, έχεις τον Μάτο και τον Λέοβατς, έχεις κλείσει τα πάντα. Πόρτες, παράθυρα, θωρακισμένα, κλειδαριές, τα έχεις κλείσει όλα. Γιατί να δώσεις μια ευκαιρία. Εκεί στο 87 έχει γίνει μια σέντρα από αριστερά και πάει και πηδάει σαν τρίτο σέντερ μπακ ο Λέοβατς, που για μένα δεν το γουστάρω. Και ευτυχώς δεν πιάνει την κεφαλιά ο Εγκάζη, την πιάνει στραβά και βγαίνει out. Δηλαδή εκεί ο προπονητής, αυτό είναι που λέω, βγάζει φορ, βάζει φορ. Βγάζει έξω αριστερά, βάζει έξω αριστερά. Βγάζει η οχτάρι, βγάζει οχτάρι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τα είπαμε. Λοιπόν, μετά από εκεί θέλω να ακούσω εσάς. Ραπτό.gr μπαίνετε. Λέγε κομμουνιστή, τι κάνουν. Ζωντανά εκπομπή, βεβαίως. Ραπτό.gr. Ο Ντόλμπερκ ήταν όλος ο Άγιαξ. Φυσικά, ο 0-40. Ο Άγιαξ τρομερός τακτικά και σωματικά για 18 χρονών. Πεχτάρα που κοστολογείται σήμερα 300 χιλιάρικα, αλλά θεωρώ ότι σε λίγο καιρό θα αξίζει μοίρια. Σωστό. Τέλος για το άλλο μάτς, Κάτσε ή Κανίας νομίζω μπορούν να πάρουν χρόνο. Σαχόφ όντως δεν ήταν καλός. Ωραίος ο 0-40, βλέπει μπάλα, κριτικάρει. Θα ανοίξουμε γραμμές στο 90-90-90. Πείτε μας ό,τι έχετε δει. Και φίλοι του Τζαβέλα, μπορείτε να βγείτε. Σήμερα ήταν πολύ καλός ο Τζαβέλας και έκρυψε να πούμε τις μετριότητες του Κρέσπο. Κάνα δυο φορές που του φύγαν κάτι σέντρες, κάτι ψιλολαθάκια που έκανε, ήταν ότι έπαιζε για δύο. Πολύ καλός ο Τζαβέλας για τους φίλους του να του τα μεταφέρετε. Την άλλη μεριά όμως θέλει να κάνει και τα κουμάντα. Θα τα λέμε όλα. Διάλειμμα 2-31-0-90-90-90-98-80-90-9-55 κενό. Μήνυμα στο 54-340. Για μία ώρα πείτε του γουστάρετε.